Ανδρέα Μουτζουρουλιά, ο οποίος είναι ο αρχισυντάκτης του πενταπόσταγμα.gr και ο οποίος θέλω, παρακαλώ πολύ, να μας πει τι ετοιμάζεται να γίνει στην Αλβανία με τα Bayraktar και θα το πιάσουμε περισσότερο και από την επόμενη εβδομάδα, διότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Ανδρέα Μουτζουρουλιά. Σας ακούμε, αγαπητέ μου Ανδρέα, τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστώ. Δόξα τω μεγάλο πάντο δυνάμω. Τι πάει να πάρει η Αλβανία τουρκικά drones? Κοιτάξτε, θα δείτε, πρώτα απ' όλα βλέπουμε πως η Τουρκία έχει κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα. Πριν κάποια χρόνια έκλεισε μια συμφωνία με την Ουκρανία, έδωσε κάποια Bayraktar στην Ουκρανία. Συνεχεία, όπως είδατε, πούλησε Bayraktar και στην Πολωνία. Υπάρχουν συζητήσεις και με τη Λετωνία. Άρα, τι βλέπουμε? Σιγά-σιγά προσπαθεί μια, όσο περιοριάγκωση, μια περικύκλωση της Ρωσίας. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια λογοσυμμαχία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Και πλέον βλέπουμε ότι υπάρχουν συζητήσεις για να αγοράσουν, να αποκτήσουν τα τύρανα Bayraktar από την Τουρκία. Τι έγινε? Χθες ο Αλβανός Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Μπλέντα Ρακούτσι, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Baykar Mili, είναι η εγκαταστάσεις, η εταιρεία που κατασκευάζει Bayraktar, τα οποία τα έχει, όπως ξέρουμε, ο γαμπρός του Ερντογάν. Δηλαδή, τα Bayraktar, είναι... να πούμε ότι παίξανε και κομβικό ρόλο στην ήττα της Αρμενίας στο Αζερβαϊτζάν. Δύο πράγματα ουσιαστικά καταδίκασαν την Αρμενία στο Αζερβαϊτζάν. Πρώτον, τα τουρκικά ντρόνς. Στην Αρμενία έπαιξαν μεγάλο ρόλο και στη Λιβύη τα Bayraktar. Και δεύτερον, η ρωσική απουσία. Ναι, όπως θυμάστε, ενώ ο Χαφτάρ πήγε να πάρει την Τρίπολη, πήγαν στον πόλεμο τα Bayraktar, οπότε άλλαξαν τα δεδομένα. Και βλέπουμε τώρα η Αλβανία να πάει να αγοράσει Bayraktar. Νομίζω πως είναι ένας στόχος, ένα σχέδιο του Ερντογάν. Θέλει μια στρατηγική περικύκλωση της χώρας μας. Γιατί όπως γνωρίζετε, υπάρχουν ήδη βασικά του ελληνισμού, να πούμε. Πράσινο τόξο λέγεται αυτό και είναι η μουσουλμανική παρουσία πάνω από τα βόρεια μας σύνορα για τους διεθνολόγους. Και, και στην Κύπρο, τα κατεχόμενα βασικά, Bayraktar, σηκώνουν κάθε μέρα στο Αιγαίο, στέλνουν Bayraktar στα σύνορα στον Εύρο και τώρα βλέπουμε η Τουρκία να θέλει να έχουμε και από πάνω μας, πάνω από την Αλβανία, να έχουν οι Αλβανοί Bayraktar. Θα δούμε πού θα προχωρήσει η συμφωνία. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, κύριε μου. Να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή, εγώ διαβάζω τον Ανδρέα, ο οποίος εξορίσει τις ειδήσεις, πρέπει να σας πω. Μπαίνει μέσα στα λαγούμια. Πώς τα βρίσκει και κάνει και φοβερά βίντεο. Φοβερά βίντεο, πραγματικά. Λοιπόν, και λέω, όπα, εδώ έχουμε θέμα. Και τι γίνεται όταν έχουμε θέμα, πρέπει να αναδεικνύεται το θέμα, ούτως ώστε να ζυμώνεται η αντίδραση. Έγινε μια συμφωνία, μου επιτρέπετε, πριν κάποιες μέρες. Και με αυτό θα κλείσουμε. Οι Τούρκοι θα εγκαταστήσουν κάμερες σε όλη την Αλβανία, θα δώσουν και πολιτικά drones για να παρακολουθούν τους πολίτες. Και είχα αναφέρει στο άκρο μου, άποψή μου ήταν αυτή, ότι υπάρχει και σχέδιο κατά του ελληνισμού της Βορείας Ηπείρου. Και αυτό ας το κρατήσουμε. Ας το κρατήσουμε για το σχέδιο του Ράμα και του Ερντογάν. Υπάρχει χρόνια το συγκεκριμένο σχέδιο. Ακριβώς. Είναι στενή η προσωπική μου σχέση με τους υπηρώτες της Ηπείρου που κείται έξωθεν των ελληνικών συνόρων. Δεν τη λέω καν Βόρεια Ήπειρο, είναι κομμάτι της Ηπείρου μας. Την οποία χάσαμε επειδή οι κομμουνιστές ήθελαν να καταλάβουν την εξουσία στην Αθήνα με τα Δεκεμβριανά του 1944 και μας έκαναν υποτελείς. Στους Άγγλους, ζήτουλες, που δεν μπορούσαμε να καθίσουμε μετά στο τραπέζι του 1946 και να ενσωματώσουμε την Κύπρο και τη Βόρεια Ήπειρο όπως δίκαια έπρεπε να γίνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λόγω της κομμουνιστικής, διχαστικής, βίαιης επέμβασης στα ελληνικά πράγματα. Επειδή λοιπόν είναι στενή η σχέση μας με εκεί, δεν πρέπει να υπάρχει μόνο ένα σχέδιο κατά του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου από την πλευρά του Ράμα και της Αλβανίας, πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα σχέδιο υπέρ του ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου. Σε ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ μου Ανδρέα Μουτζουρουλιά. Λέω μόνο